Παρακαλώ. Είναι πρόταση ανάπτυξης έργου προς την οικονομική πρόταση της εταιρείας που θα αναλάβει την πρόταση για, για την πράξη εκπολής της Καλλιθρίων. Έχουμε 229 απόφαση 3/8 του 2016 της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία σήμερα το πρωί συνεδρίασε και ανέθεσε σε δικηγορικό γραφείο κατά της πρότασης νόμου για την επίλυση του θέματος ακύρωσης της ολοκληρωμένης πράξης εφαρμογής του Καλλιθρίων, απόφαση 469-16 και 524-16, το ΔΣ θα πρέπει να προβλήσει καθορισμό της αμοιβής του δικηγορικού γραφείου, συγκεκριμένα να προσφέρουμε την προσφορά του γραφείου. Αν θέλετε, κύριε Δήμαρχε, να πείτε μερικά πράγματα και στο τέλος να διαβάσουμε την προσφορά και τι θα είναι αυτό που θα μας παρέχει. Ναι. Να μας ενημερώσει μόνο ο Δήμαρχος λίγο σχετικά με αυτό και να... Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε από τα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια ότι υπήρξαν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου οι συμπολίτες μας είχαν προσφύγει σε αυτό σε σχέση με τη μεμονωμένη πράξη εφαρμογής της λεωφόρου Καλλιθρίων στην παραλία και με αυτόν τον τρόπο τις προηγούμενες μέρες υπήρξε από την πλευρά της περιφέρειας, από την κυρία Μικράκη δηλαδή, και η απόφαση ανάκλησης πράξης εφαρμογής μεμονωμένη πράξη εφαρμογής λεωφόρου Καλλιθρίων. Το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με τις αποφάσεις αυτές του Συμβουλίου της Επικρατείας και το οποίο αφορά άμεσα το σχέδιο πόλεως το οποίο πλέον έχει ανακληθεί, αφορά όμως επίσης άμεσα και τα υπόλοιπα σχέδια πόλεως των περιοχών που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως αφορά εξίσου άμεσα και τα υπόλοιπα σχέδια πόλεως τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν γίνει πράξη εφαρμογής και έχουν κατά παρέκκληση δόμηση όλης της χώρας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τίθεται σε αμφισβήτηση το άρθρο 27, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 25, όπου δίνει το δικαίωμα της κατά παρέκκληση δόμησης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά την πράξη εφαρμογής σε περιοχές οι οποίες εντάχθηκαν σε σχέδιο πόλεως. Αυτό στο οποίο καταλήξαμε μετά από συναντήσεις και με τους μελετητές και με την κυρία Μικράκη και με εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα μπορέσει ουσιαστικά να ξεκλειδώσει αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή και για εμάς ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής, της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής Καλλιθρίων και να επαναφέρουμε την περιοχή στο σχέδιο και για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα υπόλοιπα σχέδια της περιοχής τα οποία έχουν σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό κατά παρέκκληση δόμηση λόγω της μεγάλης κατάτμησης των οικοπαίδων αυτών των περιοχών και βέβαια αυτό δίνει και μία λύση σε όλα τα προβλήματα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν τα σχέδια πόλεως ανά την επικράτεια της χώρας μας. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε σε ένα εξειδικευμένο γραφείο του κυρίου Λεωνίδου και συνεργατών ο οποίος την κάνει τα τελευταία 17 χρόνια μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Περιβάλλοντος στα θέματα χωροταξίας και πολεοδομικού σχεδιασμού. Οπότε είναι ο πλέον εξειδικευμένος σε αυτό το τομέα, αυτή είναι η δουλειά του δηλαδή ουσιαστικά, ώστε να μπορέσει να μας συντάξει μια πρόταση νόμου, ώστε στη συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μπορέσουμε να την περάσουμε από την Βουλή, να την περάσουμε μάλλον την κυβέρνηση από την Βουλή και να μπορέσουμε ουσιαστικά να λύσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο ξαναλέω ότι εμάς μας αφορά άμεσα, αλλά επί της ουσίας αφορά όλη τη χώρα. Μελέτη νομοθεσίας, νομολογία κατάρτιση πρότασης 2.800, κάνει μια ανάλυση και αιτιολογία την προσφορά, σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης, σύνταξη ενημερωτικού εγγράφου, όλα αυτά στο σύνολο είναι 5.040 ευρώ, συν ΦΠΑ 24%, το σύνολο είναι 6.249 ευρώ για την παρακολούθηση της πορείας της υπόθεσης και τη διενέργεια συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς, θα ακολουθήσει αναλυτικός λογαριασμός με χρονοχρέωση. Αυτό ουσιαστικά δεν μας αφορά, εάν χρειαστεί θα ξανασυζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ποσό δηλαδή είναι 6.249,60 ευρώ.
Λοιπόν, εγώ καλησπέρα και από μένα. Σε συνέχεια αυτά που είπε ο Δήμαρχος σχετικά με το σοβαρό θέμα του Συμβουλίου Επικρατείας σχετικά με το άρθρο 27 και σε συνέχεια με συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο του Δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Την εβδομάδα αυτή είχα ένα ραντεβού με την Διευθύντρια Χωροταξικού Σχεδιασμού, την κυρία Μικράκη, στην περιφέρεια. Αναλύσαμε όλα τα θέματα, τα τεχνικά, πολυδομικά, τα οποία είναι σε συνάρτηση της επίλυσης του θέματος με θέματα μικρά οικόπεδα της Καλυβίων στην κυρωμένη πράξη. Το θέμα είναι ότι άμεσα ο Δήμαρχος και όλοι μας μπήκαμε σε μια διαδικασία να επιλύσουμε το θέμα, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο τοπικό σε εμάς, αλλά είναι και πολύ σοβαρό θέμα και στη Σαλαμίνα και στο Μενίδη, περιοχές που τα σχέδια πόλης λειτουργήσαν και χωροθετήθηκαν με βάση το άρθρο 27. Θα υπάρξει και μια ημερίδα, η οποία θα γίνει από ό,τι ενημερώθηκα από την κυρία Μικράκη το Σεπτέμβριο, ενημερωτική για το τι ακριβώς θα υπάρξει ως επίλυση νομοθετική σε συνεργασία με το ΕΠΚΑ. Οπότε και εμείς ως Δήμος Σαρωνικού μπαίνουμε στη διαδικασία να λύσουμε το θέμα και πολυδομικά αλλά και άμεσα να μπορούν οι ιδιοκτήτες να εκμεταλλευτούν και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κτησία τους για μεταβιβάσεις ή για έκδοση αδειών. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο από αυτό? Ήθελα να ρωτήσω, καλησπέρα καταρχάς, ήθελα να ρωτήσω το εξής, αν μπορεί, τώρα δεν ξέρω, ο κύριος Βολάκος ή ο αντιδήμαρχος ή ο δήμαρχος, να μας πει λιγάκι την πορεία του θέματος, δηλαδή από την προηγούμενη φορά που είχαμε κάνει συζήτηση, είχαμε μείνει στο ότι θα εξαιρεθούν κάποια οικόπεδα από αυτά που εντάσσονταν στο άρθρο 25 και μετέπειτα στο 27, αν θα εξαιρεθούν και θα γίνει μεμονωμένη εκεί, δηλαδή ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής θα αφορά μόνο αυτά τα οικόπεδα, ή η ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής θα αφορά όλη την περιοχή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν μπορείτε να μας πείτε την πορεία του θέματος και βέβαια χρονικά, διότι για την... και βέβαια, εντάξει, σίγουρα μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα και τόσο άνετα, μπορώ να πω, και σίγουρα θα θέλει νομοθετική ρύθμιση για να ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Χρονικά περίπου, πού το έχουν βάλει οι νομικοί αυτοί, αν έχετε καμία έτσι επαφή, θα έχετε επαφή σίγουρα, να μας πούνε. Εδώ μισό λεπτάκι μόνο, δεν ξέρω ποιοι δημοτικοί που ήταν από το Συμβουλίο αυτό, στο οποίο έγινε ενημέρωση, γι' αυτό και δεν επαφήκαμε, γιατί νομίζω ότι, ναι, το κατάλαβα, αλλά άλλο πράγμα θέλω να πω, ότι έχει γίνει ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβουλίο, υπάρχει κάποιος Δημοτικός Συμβουλίος που έχει κάποιες απορίες. Κυρία Πρόεδρε, αν μου δώσετε τον λόγο. Επειδή τα τεχνικά τα έχουμε, γι' αυτό. Λοιπόν, η άποψη που επικρατούσε στην περιφέρεια μέχρι την προηγούμενη ημέρωση, είπαμε το προηγούμενο δηλαδή Δημοτικό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα, ήταν το κατά πόσο θα αναγκληθεί η πράξη εφαρμογής στο σύνολό της ή κατά πόσο θα αναγκληθούν τα 90 οικόπεδα αυτά, ακίνητα αυτά, τα οποία επέμεινε στο άρθρο 27 στην καταπαρέκκληση, δηλαδή δόμηση. Η απόφαση της περιφέρειας, κυρίας Μικράκη, ήταν η ανάκληση της πράξης εφαρμογής της Καλυβίου στο σύνολό της. Οπότε δεν μιλάμε μόνο για τα 90 αυτά οικόπεδα. Αν αυτή τη στιγμή πούμε ότι δίνουμε μια εντολή στο μελετητή με το ισχύον νομικό καθεστώς και περιβάλλον να κάνει μια ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής, το αποτέλεσμα θα είναι να αφήσει εκτός σχεδίου τα 97 οικόπεδα. Και από τη στιγμή που τα αφήνει εκτός σχεδίου, ουσιαστικά θα πρέπει και να κάνει μια μέρημνα για το πώς θα τακτοποιεί ουσιαστικά. Τι εννοώ πώς θα τακτοποιεί? Επί της ουσίας θα έπρεπε κανονικά να τα απαλωτριώνει για να τα κάνει χωρίς πρασίνου, αφού τα αφήνει εκτός σχεδίου και δεν μπορεί να τους δώσει χωρίς δόμηση. Είναι μη άρτια και μη οικοδομήσιμα. Έτσι. Ή θα έπρεπε να τα αφήσει ως μαύρες τρύπες μέσα στο σχέδιο ουσιαστικά. Όποια και από τις δύο. Υπήρχε και άλλη λύση. Η λύση ήταν το σημείο που διακοπεί, αλλά για διευκρινιστική. Για συνενώσεις. Η λύση της συνένωσης. Δηλαδή, θα σε καλύψω σχέση με το κατάλαβα τις ερωτήσεις. Η λύση της συνένωσης αυτή τη στιγμή με μέρημνα των ιδιοκτητών ουσιαστικά, γιατί αν δούμε ότι συνενώνουμε οικόπεδα με κτίσματα, αυτό το οποίο θα πρέπει να προηγηθεί είναι μια υπεύθυνη δήλωση
και μια αποδοχή του κάθε ιδιοκτήτη ότι παραιτείται από το κτίσμα του, ώστε να μπορέσουν να συνενωθούν τα δύο αυτά ακίνητα μετακτήσματος, ας τα λέμε έτσι, κόπεδα μετακτήσματος. Και την επόμενη μέρα, αφού γίνει η συνένωση και ενταχθούν στο σχέδιο, θα πρέπει να κάνουν οριζόντιες και κάθε τις ιδιοκτησίες. Για να κάνουν οριζόντιες και κάθε τις ιδιοκτησίες, φορολογικά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με την αντικειμενική αξία του κάθε ακινήτου, για να μπορέσουν τελικώ να ξαναέχουν την ιδιοκτησία του το δικό του οικόπεδο που είχαν και πριν και το δικό του σπίτι. Αυτό λοιπόν, όπου είναι μια διαδικασία απίστευτα δύσκολη και μια διαδικασία στην οποία δεν θα συμφωνήσει και κανείς από τους ιδιοκτήτες και να συμφωνήσει ότι ναι, βάλε το μισό σχέδιο, αλλά βάλε το πρέπει να πληρώσω 20, 30 και 40 χιλιάδες ευρώ εφορία για ξαναέχω το σπίτι και το οικόπεδό μου. Σε κάμια των περιπτώσεων κανείς δεν θα το δεχόταν αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν, για να πάω ένα βήμα παραπέρα, θα είναι και η έρευνα του σχεδίου νόμου το οποίο θα συνταχθεί. Δηλαδή, αυτό το οποίο μας είπαν από το μελετητικό γραφείο, ότι πάνω σε ποια λογική θα βαδίσει η νομοθετική αυτή πρόταση μετά από συζήτηση και με το Συμβούλιο του ΙΠΚΑ και με την Περιφέρεια, με την κυρία Μικράκη, θα είναι το εξής: να δίνεται το δικαίωμα πλέον κατά την πράξη εφαρμογής στο μελετητή να κάνει συνένωση οικοπαίδων και με κτίσμα και η ίδια η πράξη εφαρμογής να ρυθμίζει και την οριζόντια και κάθε την ιδιοκτησία. Οπότε να παραδίδει καθαρό στον ιδιοκτήτη το ακίνητό του, δίχως να μπαίνει στα φορολογικά αυτά έξοδα όπως θα το έκανε μόνος. Αυτή ουσιαστικά θα είναι και η πρόταση νόμου η οποία θα συνταχθεί από το αρμόδιο γραφείο. Το αρμόδιο γραφείο για να πάει ως σχέδιο νόμου στη Βουλή προς ψήφιση. Πάνω κάτω μας έρχεται αυτό. Αυτή είναι η πρόταση ουσιαστικά που μπορεί να περπατήσει και να λύσει το πρόβλημα ουσιαστικά. Χρονικά το γραφείο μας είπε ότι από την ανάθεση θέλει περίπου στον ένα μήνα με 40 ημέρες για να προετοιμάσει την πρόταση. Από εκεί και πέρα τίθεται το θέμα των χρόνων του Υπουργείου που θα το φτάσει στη Βουλή, της Βουλής για να το ψηφίσει, το να μπει στο φύλλο της Ενέργειας Κυβερνήσεως για να έχει εφαρμογή και του μετά να κάνουμε εμείς την ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής σύμφωνα με αυτά πλέον τα δεδομένα και ξανά η Περιφέρεια Αττικής να εγκρίνει την πράξη εφαρμογής εκ νέου. Αυτό είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα για να πούμε ότι το πιάνουμε από την αρχή του προβλήματος που είναι στο σήμερα μετά την απόφαση του ΣΤΕ, της αποφάσης μάλλον του ΣΤΕ και στο τέλος του διαδρόμου που θα είναι η λήξη με μια πράξη εφαρμογής ενισχύει και όλες οι ιδιοκτησίες θα το πει μέσα. Δεν ξέρω αν σε κάποιο ερώτηση ή κάποιο άλλο. Εντάξει, καλύφθηκα όσον αφορά τα θέματα, αλλά εγώ επιμένω. Λέω ότι είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Φτάσαμε βεβαίως σε αυτό το σημείο έτσι χωρίς βέβαια να έχουμε... Αυτά είναι θέματα προτέρων, ας πούμε, και πώς τότε ο μελετητής καθάρισε και πώς αποφάσισε να έχει τόσα πολλά οικόπεδα, διότι εάν ήταν λιγότερα τα οικόπεδα, προφανώς δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Παντού σε όλες τις πράξεις εφαρμογής, πάντα υπάρχουν οικόπεδα που χτίζονται με το άρθρο 27, με το παλαιότερο άρθρο 25, αλλά είναι της τάξης του 3, 4, 5 το πολύ. Εδώ είχαμε 90 και γι' αυτό βέβαια το Συμβούλιο της Κρατίας, ναι, το 10% είναι πολύ. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι το σχέδιο αυτό δεν είναι σωστό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια πραγματικότητα, θα την αντιμετωπίσουμε. Βέβαια είναι χρονοβόρο. Βεβαίως θέλουμε, δεν το ψηφίσουμε. Κύριε Τζιβιλόγλου, να βοηθήσω λίγο επειδή είσαστε μηχανικός, να σας πω τι συζήτησα με την κυρία Μικράκη, να έχετε μια πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει πολυδομικά. Θα σας μιλήσω τώρα. Ίσως να μην καταλάβετε τον συνάδελφο, για να σας το πω λίγο πολυδομικά. Το πρόβλημα λοιπόν του άρθρου 27 είναι ότι το πρόβλημα είναι στην κάθεση ότι ο καθένας μπορεί να κάνει μια συνένωση αλλά ακολουθεί και την αυθαιρεσία του. Και εκεί λοιπόν, όταν πάμε να κάνουμε μια συνένωση πολυδομικά, γνωρίζετε ότι εκεί πλέον μπερδεύεται η ιστορία. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι η αυθαιρεσία τη κάθε καθέτου και τι ο καθένας ως ιδιοκτήτης χτίζει ή δεν χτίζει. Ένα είναι το πρόβλημα αυτό που πρέπει να νομοθετικά να το λύσουμε. Δεύτερον, έχουμε διάσπαση όγκου που πάλι είναι θέμα όρων δόμησης περιοχής, το οποίο πάλι θα λυθεί νομοθετικά με την κυρία Μικράκη. Το θετικό για μας είναι ότι τα μικρά και τα 250 είναι όλα μαζεμένα, άρα 3, 4, 5 μαζί 250 θα μας κάνουν ένα ενιαίο αρτιότητα για να λύσουμε το πρόβλημα και όσα είναι μόνα τους 4-5 χωράφια στην Καλυβίων θα συνενωθούν με κάποιον τίνο ο οποίο είναι όμορο για να λύσει το πρόβλημα. Αναγκαστικά θα γίνει αυτό, αλλά οι συνιδιοκτήτες θα έχουν μια αυτονομία όσον αφορά την ιδιοκτησία του. Δηλαδή, αν πάσει σε άλλο το πρόσφυγα 25 χιλιάδε μέτρα, είναι δικό σου το θέμα και όχι
της συνειδιοκτησίας. Αυτό είναι τεράστιο θέμα νομικό και πολυνομικό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Άρα αυτό, είπα στην κυρία Μικράκη, προς και ο Δήμαρχος, που γνωρίζει πολύ καλά και ο Δήμαρχος, ότι είναι το πρώτο νομοθετικά που πρέπει να λύσουμε. Εμείς είμαστε τυχεροί στην Καρδινή, που τα έχουμε όλα μαζεμένα και κοιτάμε να γλιτώσουμε την αρχή των 400 και να πάμε στα 650 για να τα λύσουμε. Οπότε άμεσα να μπορεί το σχέδιο πόλη να λειτουργήσει και ο κόσμος να έχει την διευθυνσία και να μπορεί από το πρωί να κλείσει να κάνει οτιδήποτε πράξη χρειάζεται. Ευχαριστώ. Τώρα αυτή τη στιγμή το σχέδιο πόλη είναι εν ενεργεία στην αρτιότητα. Στην αρτιότητα, όσα κόμματα έχουν την αρτιότητα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όσα είναι 250, έχει υπάρχει μια ακύρωση τη πράξη εφαρμογή μέχρι να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Αυτό πρέπει να γνωρίζετε. Δεν ισχύουν πλέον. Όχι, ισχύουν με την έννοια ότι δεν μπορεί να κάνει μια πράξη αυτή. Δηλαδή να χτίσει ή να βγάλει μια οικονομική άδεια σε 250 κόμματα δεν μπορεί αυτή. Ούτε να πουλήσει. Ναι, στο κατά κανόνα, δηλαδή στην αρτιότητα. Τώρα στα 250 και μπορεί να πουλήσει, αλλά θα πουλήσει με τα προβλήματα που έχει. Θα αγοράσει κάτι το οποίο θα, στο μέλλον θα πρέπει να διευθυνθεί. Γίνεται μεταβιβάσει δηλαδή. Όσον αφορά πράξη εφαρμογή, έχει πέσει η πράξη εφαρμογή όσον αφορά το σχέδιο πόλη. Αυτό συνεπάγεται πολυτομικά χρήση, συνεπάγεται όρου δόμηση. Δεν σημαίνει ότι σαν οικόπεδο δεν έχει μια ιδιοτέλεια. Σαν οικόπεδο. Αυτή τη στιγμή όχι. Και οι μεταβιβάσει είναι σε μια πάση αυτή τη στιγμή. Γιατί αν θα πάμε στη συνένωση, πρέπει να δούμε και το ποσοστό συνειδητησία και πού αυτό θα βγει. Το καταλαβαίνετε και ως δικηγόρος ότι για να έχουμε πωλήσει πρέπει να έχουμε και ποσοστό σύσταση ιδιοκτησίας. Άρα αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Καλησπέρα και από μένα. Μια ασκητή. Δεν έχει έρθει η ώρα, δεν είναι η ώρα για να νευριάσω. Νευριάζω όποτε πρέπει και όταν πρέπει. Το ερώτημα που θέλω να κάνω, με αυτό που πάμε να κάνουμε, θα επαναφέρουμε λοιπόν στην προτεραιά κατάσταση. Σωστά. Όχι, δεν είναι. Η αρτιότητα στην περιοχή είναι τα 600 μέτρα. Είχαμε δύο παρεκκλήσεις, τα 400 και τα 250. Πόσο, 250. 400 και 250. Ναι. Κοιτάμε τώρα να λύσουμε το πρόβλημα των 250, γιατί είναι η δεσμενέστερη παρέκκληση αρτιότητα. Εκεί λοιπόν η περιφέρεια, αναλύοντας το γράμμα του νόμου, γιατί η ανάλυση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά το νόμο έχει τη δική της ερμηνεία. Λοιπόν, η περιφέρεια λέει ότι πάμε να λύσουμε το πρόβλημα των 250. Εκεί λοιπόν θα πάμε σε αναγκαστικές συνενώσεις που σημαίνει ότι θα έχουμε κάθετες και ο καθένας θα έχει το ποσό της διευθυνσίας με το οποίο αυτό συνεπάγεται ως κάθετη. Εν συντομία πάλι, η πρόταση όπως έρχεται είναι η αμοιβή ουσιαστικά, η ανάθεση έχει γίνει από την οικονομική, η αμοιβή είναι, το Συμβούλιο αποφασίζει για την αμοιβή. Η αμοιβή είπαμε είναι 6.249 και 60 λεπτά. Στο δικηγορικό γραφείο, στο οποίο είπαμε ότι έχει την αναλογικότητα, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία αυτή, ενώ αφορά όλη τη χώρα, έσκασε στα χέρια μας, κάνουμε εμείς να το πληρώσουμε αυτό το ποσό. Αυτό είναι μαζί με το ΦΠΑ. Το έχουν ασφαλώς και σας είπα ότι αφορά όλη τη χώρα. Ωστόσο, δεν γίνεται, πρέπει να λειτουργήσουμε και πρέπει αυτό να λυθεί άμεσα, πολύ γρήγορα, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Καταρχήν υπάρχουν εκκρεμότητες σε άδειες οικοδομής, άδειες εταιριών που θα λειτουργήσουν πάνω στην Καλλιπύρου, που αυτή τη στιγμή είναι ένα ζωντανό κομμάτι. Δηλαδή, αν είναι, υπάρχει ένα κομμάτι της περιοχής μας που λειτουργούν καταστήματα, έχουν αρχίσει και δουλεύουν επιχειρήσεις, είναι αυτό. Λοιπόν, συμφωνούμε, εγκρίνεται ομόφωνα και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα εκτός ημερήσεων.